Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπαζών από οικοδομικές εργασίες, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Δυστυχώς οι κίνδυνοι δεν σταματούν στην αισθητική υποβάθμιση, αλλά συχνά τα μπάζα βρίσκονται μέσα σε ρέματα και χωράφια, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για πυρκαγιά ή πλημμύρα. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν πρέπει να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά να ανακυκλώνονται. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά στην Ελλάδα της τάξης του 30 με 40%. Ο στόχος ήταν το 14, βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των δεσμεύσεων της χώρας μας απέναντί της, να ανακυκλώνουμε το 70%. Άρα ακόμα δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ανακύκλωση υλικών αποβλήτων είναι υποχρεωτική. Όμως παρά τα τσουχτερά πρόστιμα, συναντάμε μπάζα όπου να είναι. Ένα μεγάλο τμήμα των αστικών απορριμμάτων αποτελούν και τα ογκώδη. Αυτά αφορούν τα κλαδέματα που κάνει ο κάθε αστικός δήμος για τα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή του, αλλά και οι καναπέδες, οι ντουλάπες, τα στρώματα, τα οποία υπάρχουν και τα βλέπουμε όλοι μας στις γειτονιές. Αυτά τα απορρίμματα λοιπόν, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν κατά 50%, είναι πολύ σημαντικό να μην οδηγούνται στους κατατόπους χυτά ανεπεξέργαστα. Η ορθολογική τους διαχείριση και η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν γίνεται από την ΑΝΑΚΕΜ, ένα συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εμβέλεια σε 13 περιφέρειες και 43 νομούς. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ποια είναι η ορθή συμπεριφορά στα μπάζα και τι κερδίζουμε από αυτό. Όπως είπαμε, σίγουρα κερδίζουμε να έχουμε λιγότερες πιθανότητες να δημιουργηθούν αυτά τα φαινόμενα, τα καταστροφικά φαινόμενα, πλημμύρες και πυρκαγιές. Όμως, έχουμε και άλλα ωφέλη. Ένα όφελος είναι ότι μειώνουμε τον κίνδυνο να υποβαθμίσουμε ένα βασικό προϊόν, εμπορεύσιμο προϊόν της χώρας μας, το τουριστικό μας προϊόν. Η ΑΝΑΚΕΜ βρέθηκε στην 87η ΔΕΘ, όπου έγινε η παρουσίαση του προγράμματος ΕΛΣΥΜΕΤΡΙΚΑ, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΘΕΣ ΑΕ και το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα με την ονομασία ΕΛΣΥΜΕΤΡΙΚΑ είχε σαν εφαλτήριο την ανακύκλωση των υλικών κατεδαφίσεων. Τα υλικά κατεδαφίσεων είναι μεγάλα σε ποσότητα, συλλέγονται σε διάφορες μονάδες, αλλά υπάρχει πρόβλημα ως προς την επαναχρησιμοποίησή του. Ένα λογισμικό, καινοτόμο λογισμικό, πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται αυτό το λογισμικό και το οποίο θα υπολογίζει το οικολογικό αποτύπωμα διαφόρων έργων, κυρίως σε πρώτη φάση οδοποιίας. Η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων, με μονάδες επεξεργασίας και με εταιρείες συλλογής μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης μπαζών για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.